Το έργο τάξεο του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλη επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, συνεχίζοντας για δεύτερη μέρα την επίσκεψή του στην Κρήτη, όπου έχει επαφές με φορείς με φόντο σημαντικά έργα υποδομής. Ο κ. Ταχιάος ενημερώθηκε ότι ήδη έχει προχωρήσει το 25% του έργου και πως το Φεβρουάριο του 2027, όπως προβλέπετε, θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει μετά από μια εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο. Αποτελεί το αεροδρόμιο του Καστελίου μια πραγματική απόδειξη της επιτυχίας μιας σύμπραξης του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε. Ουσιαστικά στην εταιρεία του αεροδρομίου, το ελληνικό δημόσιο και η εταιρεία η οποία κάνει την κατασκευή και κάποιοι άλλοι επενδυτές είναι ουσιαστικά συνεταίροι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ το δημόσιο η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος και αποδεικνύεται ότι πηγαίνει πραγματικά σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και με τους προγραμματισμούς. Και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Μάξιμο Σενετάκη, ο κ. Ταχιάος είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί εκτενώς για τις εργασίες από τον Αντιπρόεδρο της ΓΕΚ Τέρνα Μιχάλη Γουρζή και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Αεροδρομίου, επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις του, τη σπουδαιότητα που έχει αυτό το έργο για την κυβέρνηση αλλά και το ίδιο το νησί, τις υποδομές του και την οικονομία του. Βρέθηκα σε μια περιοχή όπου οι εργασίες είναι πάρα πολύ προχωρημένες. Αυτή τη στιγμή περίπου το 25% του έργου έχει προχωρήσει. Θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας όσο μπορούμε και εμείς ως δημόσιο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις αυτής της σύμπραξης. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι η Κρήτη σύντομα, πολύ σύντομα, θα αποκτήσει ένα αεροδρόμιο το οποίο πραγματικά θα αποτελεί και ένα τοπόσημο για την περιοχή, για το οποίο θα μπορεί να είναι και περήφανη. Ο κύριος Ταχιάος, που πληροφορήθηκε και μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στα αντιπλημμυρικά έργα, νέες απαλωτριώσεις που πρέπει να προχωρήσουν, αλλά και το ζήτημα της σύραγγας που έχει προκύψει ως αίτημα, ζήτησε και από τους τοπικούς φορείς να στηρίξουν το έργο, σημειώνοντας ότι μόνο με τον τρόπο αυτό θα έχει ως έργο και ως προοπτική ανάπτυξης για τον τόπο πολλαπλασιαστική αξία. Φυσικά. Νομίζω ότι πρέπει και οι ίδιοι οι φορείς της Κρήτης να αποδεχθούν ότι η επένδυση του ελληνικού δημοσίου και της σημερινής κυβέρνησης στην περιοχή είναι κάτι στο οποίο και οι ίδιοι πρέπει να συμπράξουν για να έχει ακόμα μεγαλύτερο βάθος στον χρόνο.